Χαιρετώ τους εκλεκτούς και μη εκλεκτούς και τρελούς και παλαβούς που με βλέπουνε. Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ένα ακόμα επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Λοιπόν, έχουμε φύγει από το μικρό λιμάνο. Βλέπουμε τα γαϊδούρια τα καβαλημένα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα ότι ο πεζός μπορεί να περπατάει μέσα στον δρόμο και κοντεύει ο άλλος να τον πατήσει. Το μηχανάκι χωρίς φώτα, με το φλας αναμένο, μάλλον είχε ανάψει το φλας για να τον βλέπουμε. Τι να πω. Δεν μπορώ να βρω λογική σε αυτή την ηλίθια χώρα. Hello. Δεν είναι τίποτα. Λακούβα. Συνεχίζω. Έφαγε φρίκη, παιδιά, να σας πω τι μαλακή έκανα. Την άλλη φορά κόλλαρα στο Αφρολέξ. Δεξιά εδώ πέρα, έτσι βλέπουμε. Ο βλάκας εγώ, αντί να βάλω νεκρά, καρφώσα τη Δευτέρα μου, αφήνω το συμπλέκτη γιόλο και πάμε. Το αυτοκίνητο. Ο άλλος εδώ πέρα ήταν λίγο μέσα στη μέση του δρόμου. Εντάξει. Πήγαμε λίγο πριν πίσω. Καλά ήταν, ωραία ήταν. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Το παθαίνω που και πού. Το διπλοκάμπινο κτίνος του κριτήκαρου εδώ πέρα παρκαρισμένο έτσι γι' όλο. Εντάξει, είσαι κυρία Κάμερα Γκούμαν, ή σου φύγανε τσισάκια. Μπορείς να γελάς ελεύθερα, ξέρεις, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε εδώ πέρα, ο άλλος καβαλημένος σε πεζοδρόμια πάνω σε στροφή. Δεν τους πιάνει η κάμερα δυστυχώς. Πέστε μου, παιδιά, ότι θα διπλοπαρκάρει, ότι θα κάνει παρακόλληση τώρα να γελάσω αυτός. Όχι. Όχι, αλλά δεν πειράζει, έχουμε εδώ πέρα τα διπλοπαρκαρισμένα. Εδώ. Το Ibiza, το BMW του αλουνού του Μαλάκα. Εδώ το αλουνού του Παπάρα το Πόλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πραγματικά ήταν μεγάλη παπάτσα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το μηχανάκι χωρίς φως. Το είδα το μηχανάκι ήταν χωρίς φως. Το είδα. Εντάξει, τα κάνουμε. Όλος πήγε εδώ πέρα. Ένας, δύο, τρεις διπλοπαρκαρισμένοι. Τέσσερις απέναντι το Hyundai. Δες εδώ πέρα τώρα. Κάνεις slalom μέσα στο λιμάνι για να μπορείς να πλοηγηθείς. Πλοηγηθείς να οδηγήσεις. Πλοηγηθείς τι, ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, Hyundai εδώ πέρα το Tucson παρκαρισμένο ανάποδα. Ο άλλος εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ το κόπανο. Πάνω στη γωνία έτσι. Τι και αν έχει ραμπά να πήρουν εκεί πέρα, και αυτός ο ανάπηρος είναι κεφαλικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πάμε τώρα προς το λιμάνι του Πειραιά. Εδώ πέρα τώρα το Pullman πώς να περάσει. Τα διπλοπαρκαρισμένα. Εδώ η Mercedes. Και ανάποδα και διπλοπαρκαρισμένη. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει φτιάξει θέσεις στάθμευσης ο Δήμος Πειραιά. Δεν έχει κάνει αρκετές. Τι να πω. Δεν έχει κάνει αρκετές. Να το πω ευγενικά. Αυτή μπροστά με το Άτος ή αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός μπροστά τώρα με το Άτος. Εντάξει, ρε, μου φανάρι, δεν τα έκανε. Ο ταξιτζής βλέπουμε έχει σταματήσει πάνω στη διάβαση. Όπως και το Hyundai αριστερά στην εικόνα που βλέπουμε. Πάνω στη διάβαση, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Δεν του ενδιαφέρει ότι υπάρχει μια γραμμή για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και θα περάσουν και τα μηχανάκια τώρα, έτσι και αυτοί πάνω στη διάβαση. Μην σα πω, παιδιά, ότι θα περάσουν και με κόκκινο. Ο άλλος μιλάει, το άλλο το μηχανάκι που πέρασε αριστερά μιλάει στο κινητό, πέρασε και με κόκκινο. Το βλέπετε αριστερά στην οθόνη σα, πέρασε τώρα ένα ζευγάρι, είναι μέσα στη μέση διασταύρωση. Αυτό εδώ πέρα ο Κομμανίδης, το βλέπετε. Που είναι το φανάρι του ταξί, αριστερά εκεί πέρα από πάνω. Και μιλάει και στο κινητό. Έχει βγει μέσα στη μέση διασταύρωση, μιλάει και στο κινητό. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εσείς με τις μηχανές. Κάποιοι από εσάς βαράτε μάλλον τόσες παχές την ημέρα που σας τυφλώνουν στην οδήγηση. Η πολύ μαλακία τυφλώνει, λένε. Πώς να το πω ευγενικά, ρε γάμο το κερατό μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο ταξιτζής χωρίς φλας προφανώς. Τι σου λέει, τι είναι το φλας. Πώς το ανέκδοτο που έχουν βγάλει. Που λέει, μπήκα λέει σε ένα ταξιτζή, λέει μέσα, λέει, και του λέω, ξέρω, λέω κάτι που δεν ξέρεις για την οδήγηση. Και του λέει, τι είναι, εργατάκι, πού είναι το φλας. Τον κέρασε, λέει, τη διαδρομή. Εδώ το Audi βλέπουμε τα σημεία, απογορεύεται να παρκάρει. Έχει παρκάρει πάνω στη διάβαση. Δίπλο παρκαρισμένα παντού. Έτσι απλά γιατί δεν του ενδιαφέρει.
Σου λέει, έχω βάλει αλάρμ. Σόπαρε μάγκα. Έχεις βάλει αλάρμ. Και το ταξί πάλι στραβοσταματημένος πάνω στη διάβαση. Πραγματικά μου έρχεται να κατεβάσω το παράθυρο ή να πάω εκεί πέρα να του πω ρε φιλαράκι, η διάβαση είναι για τους πεζούς. Εσύ πρέπει να σταματήσεις πριν τη διάβαση, γαμώτο σου. Τρελαίνομαι. Συνεχίζουμε λοιπόν, παιδιά. Να κατευθυνθούμε τώρα προς το λιμάνι. Το μόνο το οποίο έχω να πω είναι ότι πρέπει να κάνω έναν ελιγμό στα γρήγορα. Το μηχανάκι. Το οποίο βγήκε γιόλα από το stop. Η κάμερα ακόμα αν κάνει κάτι χειρονομίζει, δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Κολυμπάς κορίτσι μου στον αέρα. Spawn. Ναι, insta spawn. Λες και παίζω GTA. Spawned. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα τώρα θα δούμε ένα μαύρο αμάξι, το οποίο είναι ένα Lancia Libra. Το οποίο μόνο πρέπει να το βάλεις σε καμιά καλύμπρα να το ισχύσεις στο στόμα λίγο. Που έχει σταματήσει πάνω στη διάβαση. Το μηχανάκι εδώ πέρα αριστερά μας το κράνος το έχει στο καλαθάκι μπροστά. Ο καράφλας που βλέπετε εδώ πέρα. Το τσιγαράκι, εντάξει. Είναι συνοδηγός. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο οδηγός έχει σημασία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν πάνε να λέει ο συνοδηγός και οι συνεπιβάτες να βάλουν τους κόλλους τους λέει στα τζάμια. Ο οδηγός πρέπει να έχει το νου του στην οδήγηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έστειλες. Τώρα αυτός θα πάει δεξιά, αριστερά. Πού στην ευχή θα πάει τώρα. Ευλογημένος. Όχι, μέσα στη μέση του δρόμου. Αγιερέτα μας. Ελληνάρα. Γαϊδουρινέ, Ελληνάρα. Τρικαλινέ. Όχι τρικαλινέ, δεν είναι παιδιά, δεν έχω θέμα με τα τρικαλά. Θυμάμαι που μου έλεγε παλιά η μάνα μου, ρε κερατά τρικαλινέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το έλεγε. Τι είχε πρόβλημα με τα τυριά, τρικαλινό. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω θέμα με τα τρικαλά, τα λατρεύω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια σταθερή. Απέναντι βλέπουμε καινούργια σάτα ταξί παράνομη. Αυτή δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά που είχα κάνει γύρισμα. Τι έγινε, καινούργια σάτα κάνανε ταξιτζίδες. Τουλάχιστον έβγαλε φλάς. Όχι, βέβαια ότι κόντεψε να πετάξει το Volvo στον τοίχο που λένε απέναντι. Δεν έχει σημασία. Σου λέει, α, έβγαλα φλάς, δεν με ενδιαφέρει. Επειδή έτρεχα σαν μπαλαβό σε λωρίδα επιβραδύνσες με φανάρι. Κοιτάξτε εδώ άλλος, έχει κενή. Απ' τη μεσαία λωρίδα έτσι, γιόλο, πάρτα. Και χέστηκε. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω ρε παιδιά σε αυτή τη χώρα, γάμο το κερατό μου ρε. Τι να πω ρε. Νου. Ρε πούτι μου. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα στο φανάρι. Η μηχανή πάλι κλασικά πάνω στη διάβαση. Ο βιτ, βιτ. Την αγκέντα του, βιτ. Ναι, σαν το βιτ αυτό που έχουν οι γυναίκες για την αποτρίχωση. Εδώ αριστερά μας το αυτοκίνητο το μαύρο. Δεν είναι μαύρο, είναι το μπλε το Volvo που κόντεψε ο άλλος να πετάξει πάνω στον τοίχο. Βιάζεται να φύγει. Πας στοίχημα ότι μόλις ανάψει περάσουν δεν θα σταματήσουν να περνάνε. Να το, το πα, το πα. Ναι, από πού ήθελες να πάνε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βιτ ο ένας, βιτ και η γουρούνα μπροστά. Άλλο. Ναι, άλλο γράμμα, εντάξει, δεν έχει το θέμα τώρα. Λοιπόν, τώρα τι ακριβώς κάνει. Το ταξί ούτε φλάστε τίποτα ρε παιδιά, τίποτα. Τίποτα, αχιεστείτε κολόφαρα, σας έχει χάθει η ψυχή μου. Έμα πια. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, δηλαδή γαμώ το κερατό μου. Πόσο δύσκολο είναι ρε πούστη μου να βγάλεις ένα ρημάδο φλάς. Ούτε μισό χιλιοστό δεν κουνά στο χέρι σου. Ούτε μισό χιλιοστό ρε παιδιά. Δηλαδή όσοι οδηγείτε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ ο πεζός περνάει έτσι γιόλο. Εντάξει, τι και να τον πατήσουν 50 αυτοκίνητα ξέρω εγώ. Καλό ταξί είναι, εντάξει. Δεν έχει. Α, έχουμε κόκκινο.
Στο πορτοκαλί κόβω, δεν ανοίγω την υδρομπουκάλα. Και συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Αριστερά μου βλέπουμε έναν χωρίς φώτα. Λοιπόν, με αυτά που είδε η καμερά μου λιποθύμησε. Λιποθύμησε, να το πω ευγενικά. Και έπρεπε να σταματήσω αναγκαστικά για να τη φτιάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με άφησες ρε φιλαράκι. Δεν μπορούσα παιδιά αυτός, δηλαδή με τον Nissan χωρίς φώτα. Χωρίς φώτα. Γαμώ το κεφάλι των ηλίθιων που τους δίνουν τα διπλώματα. Ήμαρτον. Γαμώ το κερατό μου. Δεν το σμαρτάκι καβαλημένο στο πεζοδρόμιο έτσι. Τον νοιάζει. Βανάκια, παπάρια. Δεξιά αριστερά, δεξιά αριστερά. Άσε, χτύρι πια. Ναι, ο κουβάς είναι ακόμα λιπόθυμος, είναι μεθυσμένος. Το προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Αγίου Δημητρίου. Δεν μπορούσα παιδιά να μην γύρισω την κάμερα να δείτε αυτόν τον τύπο που ήταν χωρίς φώτα. Αυτός είναι αυτό που έλεγα και στο τρέιλερ, η φωνιά δεν σε ασφάλτου. Αυτός είναι φωνιά σε ασφάλτου, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό θα είναι για σήμερα το επεισόδιο, παιδιά. Εδώ το Αλφα Ρωμαίο, οι ρόδες του είναι μισή-μισή στο πεζοδρόμιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο. Subscribe, share, like και τα γνωστά, ξέρετε εσείς τώρα. Και να απαντήσω σε ένα παλικάρι το οποίο μου είχε ρωτήσει κάτι. Μου λέει γιατί το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί ασχολούμαι και ξέρω εγώ, αφού είναι λέει, μια κατάσταση δεδομένη στην Ελλάδα. Όταν θεωρείς κάτι δεδομένο, ειδικά σε κάτι το οποίο περιλαμβάνει αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα είναι εν δυνάμει φωνικές μηχανές, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Δεν μπορείς να αγνοήσεις τον άλλον, τον οποίον είναι χωρίς φώτα, μπορεί να παραβιάσει ένα stop, να γυρνάει ένας άνθρωπος από τη δουλειά του, να είναι πατέρας δύο παιδιών, ξέρω εγώ, και να μην γυρίσει ποτέ στο σπίτι του επειδή ο άλλος ο μαλάκας παραβίασε το στόπι το κόκκινο ή δεν έχει φώτα αναμένα και δεν τον είδε ο άλλος. Δεν μπορείς να τα αγνοήσεις όταν πηγαίνουν διάφοροι ηλίθιοι φωνιάδες, πιάνουν ένα τιμόνι τύφλα μεθυσμένοι, δεν σταματάνε πουθενά ή και φτιαγμένοι μπορεί, αν ξέρετε τι εννοώ φτιαγμένοι, να έχουν συνειφάρει τις κόκκες, να το πω έτσι απλά, ή τα τσιγαριλίκια τους, δεν ξέρω τι, να πιάνουν ένα τιμόνι και να πηγαίνουν και να θερίζουν κόσμο, να πατάνε πεζούς ξέρω πάνω στις διαβάσεις. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις όταν ο άλλος έχει ένα κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στο δρόμο και σε καλά καθούμενα δεν έχει φρένα ξέρω εγώ και αυτό και πάει και στουκάρει πάνω σου ή στον οποιονδήποτε και πάει και τον σκοτώνει. Είναι πάρα πολλά. Και εγώ το είχα πει και στο τρέιλερ, εγώ δεν θα σταματήσω να κάνω αυτά τα επεισόδια μέχρι ότου κάποιος ασχοληθεί. Κάποιος αρμόδιος φορέας. Το κάνω έτσι γιατί γουστάρω, γιατί μπορώ και το κάνω. Αλλά δεν θα σταματήσω να το κάνω. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, subscribe, share, like και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους σας.